να ξεχάσουμε, αν επαληθευτούν όλα αυτά τα οποία λέει, και ευχόμαστε να βγούμε ψεύτες, ξεχάστε τα 19 ευρώ εισιτήριο Αθήνα να πας και 19 να γυρίσεις. Καλά, 19 δεν έχει νομίζω, έτσι είναι 19 και πληρώνεις 25 τους φόρους. Εγώ είχα τζάμπα εισιτήριο και πλήρωσε 25 ευρώ τους φόρους σε προχθές. Θα πάω στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΠΑ, έχει κληθεί και ο διοικητής της ΥΠΑ να μας απαντήσει το τι μέλη γενέστε και με τους υπαλλήλους. Έκλεισα με 50 ευρώ, πήγαινε έλα κυρία Μπίλη. Αυτά να τα ξεχάσουμε, εάν επαληθευτούν αυτές οι τιμολογιακές πολιτικές, 26,5 ευρώ επιβάρυνση κατευθείαν και 32 μετά τα 5 χρόνια. Εγώ νομίζω ότι κάποιοι δεν θα τα έχουν αυτά τα λεφτά και δεν θα μπορούν να πηγαίνουν, έρχονται από την Αθήνα και καταλαβαίνετε ότι όλοι χρειαζόμαστε την Αθήνα, διότι ξέρουμε. Καλά, αυτό που λέτε τώρα είναι τραγικό και εκεί πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή σε αυτό, γιατί είμαστε νησιωτικοί, όπως είπατε εσείς. Δεν έχουμε και την εναλλακτική λέση της συγκοινωνίας. Όσο αφορά τον ιατρό, καταλαβαίνετε ότι ο γιατρός δεν είναι στην αρμοδιότητα της υπηρεσία πολιτικής ορφορίας, είναι στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο δεν υπήρχε και μη και όχι μόνο αυτό, εργάζεται. Εργάζεται μόνο εργάσιμες μέρες, που σημαίνει ότι το καλοκαίρι, το οποίο ο φόρτος είναι Κυριακή και Σάββατο, δεν υπάρχει γιατρός. Δεν υπάρχει και τις μη εργάσιμες. Μα ποιος έφταιγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας γι' αυτό? Δεν έχουμε κάνει έγγραφα, δεν έχει προχωρήσει. Μα όχι, δεν λέει κανείς ότι φταίει η Υπηρεσία. Δεν λέμε ότι φταίει η Υπηρεσία. Εμείς καταγράφουμε αυτή τη στιγμή και αναδεικνύουμε την έλλειψη που υπάρχει. Και που ενδιαφέρει τον επιβάτη αυτό. Να σας πω κάτι. Και πόσο μάλλον τον τουρίστα επιβάτη. Και όχι μόνο. Και εμείς αγωνιούμε κάθε μέρα και είμαστε στα τηλέφωνα με το ΕΚΑΒ για να. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, 100.000 κόσμος διακίνηση. Είμαστε με το ΕΚΑΒ κάθε μέρα όποτε έχουμε περιστατικό για να διώξουμε τους ανθρώπους εάν υπάρχει ανάγκη, αν υπάρξει ιατρικό περιστατικό. Αλλά αυτό που θέλω να πω γενικότερα με την υγεία, γιατί ο ιδιώτης, νομίζετε ότι ο ιδιώτης δεν μπορούσε να μπει και πριν και να φτιάξει ένα ιδιωτικό ιατρείο μέσα? Μπορούσε, δεν το έκανε όμως.